Εντός συνόρων, στην υπόθεση θανάτωσης του σκύλου από αστυνομικό στο Γαλάτσι, η Ελλάς έδωσε διευκρινήσεις εν μέσω αντικρουόμενων μαρτυριών για το τι ακριβώς συνέβη. Σύνδεση με τον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο. Μάρκο, η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως ο αστυνομικός έχει τραυματιστεί στον Μυρό και αυτό ήταν άλλωστε και ο λόγος που διακομίστηκε χθες στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται ως απάντηση στις καταγγελίες της συντρόφου του ιδιοκτήτη του σκυλιού, η οποία ανέφερε πως το pitbull δεν επιτέθηκε ποτέ στον αστυνομικό, πως είχε ξεκάθαρη διάθεση για παιχνίδι. Όλα έγιναν εδώ χθες, Μάρκο, όταν έφτασαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία για παρουσία των σκυλιών σε κοινόχρηστο χώρο. Διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο ιδιοκτήτης των pitbull. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν εδώ μετά από καταγγελία μιας γυναίκας, ανέβηκαν στην ταράτσα. Εκεί ακολούθησε διαμάχη μεταξύ του ιδιοκτήτη του pitbull αλλά και της γυναίκας που έκανε την καταγγελία για την παρουσία των σκυλιών. Τότε, άγνωστο πώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη, το σκυλί πλησίασε τον αστυνομικό και εκείνος το πυροβόλησε και το σκότωσε εν ψυχρό. Ο αστυνομικός υποστηρίζει πως το σκυλί του επιτέθηκε και τον δάγκωσε, κάτι το οποίο διαψεύδεται τόσο από τον ιδιοκτήτη όπως επίσης και από την σύντροφό του. Στις τελευταίες εξελίξεις, έρευνα για το συμβάν ενεργεί υπό Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Τόσο ο ιδιοκτήτης του σκυλιού έχει προσαχθεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη κατά του αστυνομικού, είναι στον εισαγγελέα. Αντίστοιχες κατηγορίες αντιμετωπίζει και για τον πυροβολισμό ο αστυνομικός. Μάλιστα, στόχος των αρχών να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Σε ευχαριστούμε, Μίλτο.